Τίποτα, πάθαμε καταστροφή, ρε παιδιά. Πάθαμε καταστροφή, δεν έμεινε τίποτα. Δεν έμεινε λάδι, δεν έμεινε τίποτα. Μηχανήματα που είχα από κάτω, κομπρεσέρ από τη δουλειά μου, δεν έμεινε τίποτα. Δεν καθαρίζουν τίποτα. Δυστυχώς δεν καθαρίζουν τίποτα. Παρά με τις εκθέσεις που έχουν γίνει επανειλημμένα. Τίποτα. Ήρθε ο Ηλιόπουλος εδώ την προηγούμενη φορά πριν 5 χρόνια, φέραν όλα τα νερά. Κάτσε να σου δείξω να τραβήξει και λίγο τα κιούγκια που τα έχουν παρατήσει εδώ μέσα στο χτήμα. Γιατί υποτίθεται το έργο τελείωσε. Αλλά τα κιούγκια. Δεν έχει καθαριστεί εδώ το ποτάμι. Δεν έχει καθαριστεί το ποτάμι. Έχει να καθαριστεί από το 90 που ήταν η πλημμύρα και το καθαρίσανε. Δεν το έχει καθαρίσει. Ο Δήμαρχος καθάρισε λίγο πέρυσι. Από εκεί και κάτω και τ' άλλο το άφησε. Παρόλο που θα έχει υγοποιηθεί, φαντάζομαι. Εδώ. Βέβαια. Βέβαια, γιατί πέρυσι πάλι πλημμυρίσαμε και είχε γίνει πάλι πλημμύρα, αλλά δεν είχε μπει στο υπόγειο. Τώρα καταστρεφήκαμε, κοιτάτε μέσα. Ούτε ψυγεία έχουν μείνει, ούτε τίποτα. Ούτε καταψύχθες, τα εργαλεία του παιδιού, όλα τα μηχανήματα που είναι υδραυλικός. Εδώ τα πράγματα όλα είχε σκοθεί 1,5 μέτρο μέσα το νερό, πάνε αυτά, τελειώσανε. Ο Δήμαρχος από το. Από εκεί πέρα του Ζαφύρι τα τσιμεντόλιδα, που ήταν του Ζαφύρι τα τσιμεντόλιδα, τα έφερε εδώ και τα άνοιξε. Δεν ήμουν εδώ και μόλις ήρθα το μεσημέρι σπίτι μου, βρήκα μια γράνα μεγάλη ανοιγμένη. Τι κάνετε εδώ, του λέω, λέει κάτι τσούγκια, βάνει ο Δήμαρχος να φέρνουν τα νερά. Τα έβαλε, επειδή σφώναζα, πήγα και μέσα, τίποτα δεν έκανα, τα έφερε τα τσούγκια μέχρι εδώ, είπε θα τα πάει μέχρι το ποτάμι. Τα άφησε και χαμιά και τα νερά έρχουν τούλα εδώ. Και τα τσούγκια τα υπόλοιπα τα άφησε εκεί. Μας τα άφησε για ένα αμανάτι μέσα στο σπίτι. Τώρα θα είναι 5-6 χρόνια του το σήμερα, πράγμα. Σήμερα βλέπουμε κοντεύει μεσημέρι. Ναι. Η καταστροφή έχει ξεκινήσει από τα ξημερώματα. Ναι. Έχει έρθει κανείς. Κανένας. Εσείς είσαστε. Ναι. Εσείς είσαστε. Καλέσαμε την πυροσβεστική 6 ώρα τα ξημερώματα. Μας απάντησαν πάρα πολύ όμορφα και πολύ ευγενικά, λέγοντάς μας ότι αυτή τη στιγμή προσπαθούν να απεγκλωβίσουν ανθρώπους που ήταν σε κίνδυνο. Μας είπαν ότι θα έρθουν όταν θα τελείωναν το έργο αυτό. Από εκεί και πέρα. Θέλω να πω ότι αυτές οι εικόνες είναι εικόνες ντροπής και έσχος για την Καλαμάτα μας. Για την Καλαμάτα και για τον κύριο Δήμαρχο που θέλει αδελφοποίηση με την Κίνα, Μέγαρο χορού και την Καλαμάτα να είναι πολιτισμική πρωτεύουσα. Ντροπή. Πρέπει δηλαδή πρώτα να έρθει η καταστροφή. Την προηγούμενη χρονιά που μας πέρασε αντιμετωπίσαμε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Σε προσωπικό επίπεδο. Ήρθατε πάλι, ήσασταν εδώ. Φέτος με τα πρώτα πρωτοβρόχια του Σεπτέμβρη έχουμε χειρότερο πρόβλημα. Γιατί δεν είναι η δική τους περιουσία. Ντροπή.